Τα δημοσιεύματα για τον γιατρό που χειρούργησε παιδί εις το όνομα άλλου γιατρού συναδέλφου του φαίνεται πως ευαισθητοποίησαν τη διοίκηση του νοσοκομείου που αρχικά έχοντας μια ΕΔΕ στα χέρια του η οποία ήταν λάδι για τον γιατρό δεν είχε ασχοληθεί και πολύ με το ζήτημα. Και τι καταγγελία εκκρεμούσε από τον περασμένο Απρίλιο. Μετά την πίεση όμως που ασκήθηκε την Τετάρτη κάλεσε επισήμως τον γιατρό σε απολογία προκειμένου να διαπιστωθεί τι συνέβη και πώς τελικά με βάση την καταγγελία της ίδιας της μητέρας του παιδιού έγινε επέμβαση στο όνομα άλλου γιατρού. Να θυμίσουμε πως το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στον ιατρικό κόσμο της Πάτρας, πόσο μάλλον και το αποτέλεσμα της ένορκης διοικητικής εξέτασης που διενεργήθηκε με εντολή της διοίκησης του νοσοκομείου και επέβαλε ποινή χάδι στον γιατρό που είχε καταγγελθεί. Να ζητήσει απλά συγγνώμη δηλαδή από τον συνάδελφό του, ο οποίος σύμφωνα με την καταγγελία είχε οικειοποιηθεί και το όνομά του για να κάνει χειρουργική πράξη. Αν μας δώσετε ένα λεπτό από το χρόνο σας, θα σας δώσουμε 3 χρόνια από το δικό μας. Γιατί στο Δούβρι δεν αγοράζεις, επενδύεις.